Αγαπητοί συνάδελφοι, και απευθύνομαι ιδιαίτερα στους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας, κάποια στιγμή η αλήθεια, όσο και να θέλετε, θα βγαίνει. Και ρωτάω τους 17 βουλευτές του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, όσοι είναι σήμερα στη Βουλή, τον Νοέμβρη του 2014 κατέθεσαν σχετική τροπολογία στον αρμόδιο Υπουργό και ζητούσαν να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της φορολόγησης των ενισχύσεων. Και η απάντηση από πλευράς του Υπουργού είναι ένα θέμα που υπάρχει, αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω, διότι δεν έχω εκτιμήσει τις επιπτώσεις. Άρα λοιπόν παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, και, λοιπόν, κύριε Βρούση. Σας παρακαλώ. Λοιπόν. Λοιπόν. Κύριε Υπουργέ. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, σας παρακαλώ λοιπόν. Εσείς ζητούσατε τότε, ζητούσατε από τον Υπουργό. Ρητορικές είναι ερωτήσεις. Ρητορική είναι ερώτηση. Συνεχίζουμε λοιπόν. Συνεχίζουμε λοιπόν. Δεύτερον, συνεχίζουμε. Ρωτήστε τους 17 βουλευτές που κατέθεσαν τη συγκεκριμένη τροπολογία. Δεύτερον, σας παρακαλώ. Δεύτερον, γνωρίζετε ότι υπάρχει υπουργική απόφαση από το 2011 σκανδαλίδη κουσελά που λέει ότι μέσα στο κέρδος από επιχειρηματική αγροτική δραστηριότητα εντάσσονται οι ενισχύσεις, οι αποζημιώσεις, οι επιδοτήσεις. Αυτό λοιπόν ήρθατε στον 41-72 του 2013. Δεν το λέμε εμείς. Δεν το λέμε εμείς. Η ίδια η Σαβαΐδου, η πρώην ειδική γραμματέας, το αναφέρει ρητά ότι εντάσσονται όλα αυτά. Και μέσα λοιπόν την περίοδο εκείνη, άνοιξη του 2015, όταν άρχισε η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, από όλους τους φοροτέχνες, από όλα τα γραφεία, τονιζόταν ότι εδώ έχουμε αυτό το πρόβλημα. Μπαίνουν μέσα όλες οι ενισχύσεις. Και εκεί κάναμε την παρέμβαση και βγάλαμε τις ενισχύσεις. Επιτέλους, χωνέψτε το αυτό το βάρος. Ο κύριος, λοιπόν, ο κύριος Μεγαλομίσθακας έχει το λόγο. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό. Σήμερα λοιπόν, κύριε Βρούτσι. Κύριε Βρούτσι. Γιατί δεν θέλετε να ακούτε. Θορυβήτα συστήματος. Γιατί δεν θέλετε να ακούτε. Ακούστε, κύριε Βρούτσι. Χτες λοιπόν. Λοιπόν, τελειώσε, κύριε Υπουργέ. Τελεία. Κύριε Πρόεδρε. Ακούστε. Εδώ είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Βρισκόμασταν σε διαπραγμάτευση και εμείς είχαμε 12.000 ευρώ, μέχρι 12.000 ευρώ τις ενισχύσεις εκτός φορολόγησης. Και τι καταφέραμε στη διαπραγμάτευση? Αυτό το 12.000, 11.000 να γίνει αφορολόγητο για όλους τους αγρότες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι οι ενισχύσεις και αυτές, το 50% που μπαίνει μέσα για να υπολογιστεί, πάνω από το 90% των αγροτών δεν θα επιβαρυνθεί ούτε ένα ευρώ. Χωνεύτε το. Όχι μόνο για το φορολογικό που δεν πληρώνει, αλλά και για το ασφάλιστο. Αυτή είναι.